Κοιτάξτε τι γίνεται. Εμείς αυτό το οποίο επιζητούμε ως Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το έχουμε καταφέρει, μπορώ να σας πω, από τότε που αναλάβαμε. Σας υπενθυμίζω ότι στις 24 του Φλεβάρη υπήρχε κενό της τάξης των 450 εκατομμυρίων ευρώ, που σήμαινε ότι θεωρητικά οι μισθοί του Φλεβάρη δεν πληρώνουν. Και επιπλέον από αρχές του Μάρτη αυτό το κενό ξεπερνούσε το 1,3 εκατομμύρια. Και αυτή είναι μια άλλη ερμηνεία. Μάλλον αυτά τα στοιχεία είναι μια άλλη ερμηνεία σε ό,τι αφορά την επιλογή του χρόνου των εκλογών. Αυτά τα είπα το πρωί βέβαια στη Βουλή, σε μια ερώτηση της Βουλής. Λοιπόν, εμείς είπατε ναι, ότι το Φεβρουάριο του 2015 θα εμφανιζόταν μαύρη τρύπα στο δημόσια ταμείο 450 εκατομμύρια ευρώ. Πώς καλύφθηκε αυτή η μαύρη τρύπα, γιατί ομολογώ ότι προβληματίστηκα. Πού τα βρήκατε εσείς ενώ υπήρχε τρύπα? Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εδώ κάθε διοίκηση έχει τον τρόπο διοίκησης, μπορώ να σας πω. Κάποιοι φοβούνται ότι δεν θα τα καλύψουν πότε κάνουν τις εκλογές Δεκέμβρη, γιατί αν άρχιζε η διαδικασία της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας του τον Γενάρη, δηλαδή αν δεν αγγιζόταν ο Δεκέμβρης, που είναι ο πιο ζωντανός μήνας της αγοράς, που δεν έπρεπε καν να αγγιχθεί, και άρχισε η διαδικασία τον Γενάρη και φτάναμε σε προεδρία το Φλεβάρι, το πιθανότερο θα πήγαιναν να ψηφίσουν οι Έλληνες χωρίς μισθό. Σύμφωνα με τα δεδομένα που βλέπουμε, και δεν τα έχει αμφισβητήσει κανένας αυτά τα δεδομένα. Κύριε Μητσοτάκη, είναι έτσι. Προφανώς, γιατί ο αρμόδιος τότε υπουργός, κύριος Σαϊκούρας... Ο κύριος Μάρδας γνωρίζει πολύ καλά το ταμιακό υπόλοιπο, το οποίο άφησε η κυβέρνηση, κύριε Μάρδα. Και εν πάση περιπτώσει, για να μην επανέλθουμε στην προηγούμενη αυτή συζήτηση, οι εκλογές προκλήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ας μην προκαλούσατε εκλογές, να μην υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Αφήστε λοιπόν αυτή τη φιλοσοφία, το αν οι εκλογές έπρεπε να είχαν γίνει τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Ας ψηφίζατε πρόεδρο, να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Ναι, να τελειώσει αυτό που έχει να πει. Θα ολοκληρώσω. Και ως προς το σχόλιο, πόσο βρήκα ή δεν βρήκα και πόσο γρήγορα τα βρήκα, το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Τα βρήκα και ο Απρίλιος τέλειωσε και με ένα πλεόνασμα της τάξης των 254 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι μια αλήθεια ότι τα βρίσκεται. Λοιπόν, και το πλεόνασμα είναι ακόμα τώρα. Ως εκ τούτου σχόλια περί διαχείρισης, μπορώ να πω τα δέχομαι από κόσμο που γνωρίζει από διαχείριση σε ό,τι αφορά το πώς λειτουργεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όχι μόνο του ελληνικού κράτους, το Γενικό Λογιστήριο κάθε κράτους. Κλείνω παρακαλώ πολύ αυτή την παρένθεση και δεν υπάρχει λόγος, γιατί λοιπόν.